Είμαι μαζί με τον Δημήτρη Χατζιοσύφτη, επιδιώκει η τουρκική πλευρά μέσα από την ένταση στην πύλα και τα εμπόδια για τον διορισμό απεσταλμένου στο Κυπριακό. Δημήτρη. Μιχάλη, αυτό που ανησυχεί την κυβέρνηση μετά και τα τελευταία επεισόδια στην πύλα είναι να μην είναι ο προθάλαμο αυτά, όπω χαρακτηριστικά δηλώσει και ο Υπουργό Εξωτερικών, για μια νέα ευρύτερη αμφισβήτηση που θα δημιουργήσει και μελλοντικά προβλήματα στην εφαρμογή τη συναντήληψη. Την ίδια στιγμή, παρακολουθούμε μια συστηματική προσπάθεια από την τουρκική πλευρά να θέτει προσκόμματα στον διορισμό απεσταλμένου, απορρίπτοντα προσωπικότητε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρε τη κοινοπολιτεία, καθώ και να μην λογοδοτεί απευθεία στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Για χάρη τη ιστορία, Μιχάλη, να σημειώσουμε πω υπήρξαν και στο παρελθόν προσωπικότητε των ΗΠΑ που είχαν εμπλοκή στο Γυπρακό με καταγωγή αποχώρηση τη κοινοπολιτεία. Μεταξύ άλλων υπήρξε ο Αυστραλό Αλεξάνδρ Ντάουνερ με πολυετή εμπλοκή στο Κυπριακό, mm. ο Ιμπραχή Μεκαπάρη από την Ιγυρία, ο οποίο ήταν ήδη αξιωματούχο τη γραμματεία των ΗΠΑ. Εμπλοκή είχε και ο Βρετανό Μπρέδερ Κάστρα μετά το 2004, που και εκείνο ήταν ήδη βοηθό γενικό γραμματεία. Πιο πρόσφατα διατέλεσε επικεφαλή τη Ουνφική η Καναδία Ελίζα Σπέχαρ, τώρα ο Κολίν Στιούαρτ, αλλά και αν Χέρκου από την Νέα Ζηλανδία το 1999. Μάλιστα, αρκετά από τα άτομα που προανέφερα, Μιχάλη, είχαν κατηγορηθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά για φιλοτουρκικέ θέσει. Mm. Γιατί τα επισημαίνω αυτά, Γιατί αποδεικνύουν πω επιδίωξη τη τουρκική πλευρά είναι να οδηγήσει τη διαδικασία σε ένα νέο αδιέξοδο, προτού καλά-καλά ξεκινήσει, θέτοντα προσκόμματα και προποθέσει όπω και στην πύλα Μιχάλη, εδραιώνοντα με αυτόν τον τρόπο τη διχοτόμηση του νησιού. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Άγρια συμπλογή μετα...